την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Καστοριάς και πιο συγκεκριμένα του ΤΕΙ, ανακοίνωσε χθες βράδυ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, καθώς όπως είπε θα λειτουργούν στην πόλη 5 πανεπιστημιακά τμήματα. Πιο συγκεκριμένα, τα 3 υπάρχοντα τμήματα αναβαθμίζονται σε πανεπιστημιακά και επιπλέον θα ιδρυθούν άλλα 2 τμήματα που είναι το μαθηματικό και το τμήμα προσχολικής αγωγής. Τα 5 λοιπόν πανεπιστημιακά τμήματα της Καστοριάς θα είναι οικονομικής επιστήμης, επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων, πληροφορικής, μαθηματικό, τμήμα αγωγής και φροντίδας πρώιμης ηλικίας. Σύμφωνα πάντα με την κυρία Τελιγιορίδου, το σύνολο των εισακτέων στην ακριτική πόλη ανά έτος θα είναι 900 με 1000 φοιτητές. Θέλω λοιπόν σήμερα να ανακοινώσω ότι στην Καστοριά από εδώ και πέρα θα λειτουργούν 5 πανεπιστημιακά τμήματα. Ήδη τα 3 τμήματα που υπάρχουν μετατρέπονται και αναβαθμίζονται σε πανεπιστημιακά και επίσης προσθέτονται άλλα 2. Να θυμίσω ότι το 2015 όταν αναλάβαμε την κυβέρνηση της χώρας στην Καστοριά λειτουργούσαν 2 τμήματα ΤΕΙ και ένα τμήμα το Διεθνούς Εμπορίου που ήταν μεταβατικό και με το σχέδιο Αθηνά. Από το 2013 δεν είχε πάρει πρωτοετής φοιτητές και έκλεινε το 2017. Το 2017 το τμήμα αυτό επαναλειτουργήσε μετά από απόφαση της κυβέρνησής μας και σήμερα στην Καστοριά λειτουργούν 3 τμήματα ΤΕΙ. Τα τμήματα λοιπόν αυτά γίνονται πανεπιστημιακά. Το τμήμα Διεθνούς Εμπορίου γίνεται τμήμα οικονομικής επιστήμης. Το τμήμα ψηφιακών μέσων γίνεται πανεπιστημιακό τμήμα επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων και το τμήμα πληροφορικής γίνεται πανεπιστημιακό τμήμα πληροφορικής. Οι εισακτέοι στα 3 αυτά τμήματα θα φτάνουν, μάλλον συνολικά στα 5 τμήματα που δημιουργούνται, οι εισακτέοι περίπου θα φτάνουν τους 1000 όταν το 2015 ήταν μόλις 370. Και καταλαβαίνετε ότι όταν ένα τμήμα είναι πανεπιστημιακό, αυτό σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερη ζήτηση και περισσότερες πιθανότητες ώστε οι φοιτητές αυτοί να εγκατασταθούν στην πόλη. Τα 2 καινούργια τμήματα που δημιουργούνται είναι το πρώτο το μαθηματικό τμήμα και δεύτερον το τμήμα αγωγής και φροντίδας της πρώιμης ηλικίας, δηλαδή ένα τμήμα προσχολικής αγωγής, ένα εκπαιδευτικό τμήμα. Συνολικά λοιπόν θα έχουμε 1000 περίπου φοιτητές τον χρόνο. Σε διάστημα τετραετίας που είναι τα έτη των σπουδών οι φοιτητές θα είναι 4.000 και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη καθώς όλοι μέχρι τώρα έλεγαν ότι στην πόλη αυτή δεν έχουμε ελπίδες να φέρουμε κόσμο και να δώσουμε μια ζωντάνια. Θεωρώ ότι η απόφαση αυτή πέρα από τα εκπαιδευτικά κριτήρια που εφαρμόζει και παρά τις κασάνδρες που υπήρχαν όλο το προηγούμενο διάστημα, την παραπληροφόρηση που υπήρχε και την προσπάθεια να υποτιμηθεί όλη αυτή η διαδικασία της συγχώνευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το ΤΕΙ και η προσπάθεια που έγινε ώστε να φανεί ότι η Καστοριά θα είναι πάλι αδικημένη, πέφτει στο κενό. Επιπλέον, όπως δήλωσε η κυρία Τελιγιορίδου, στην πόλη θα ιδρυθούν και 2 τμήματα διετούς φοιτησής και ένα ίδρυμα για σπουδαστές. Το αντικείμενο και ο ακριβής αριθμός των σπουδαστών θα προσδιοριστεί στο άμεσο επόμενο διάστημα. Η πρότασή μου προς την σύγκλιτο του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Καστοριάς είναι να συνεργαστούν ώστε να αξιοποιηθεί και το πρώην πρώτο γυμνάσιο Καστοριάς στην Ομόνοια, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου. Πέρα από τα 5 τμήματα τα πανεπιστημιακά θα λειτουργήσουν και τμήματα διετή και Ινστιτούτα. Αυτά θα αποφασιστούν από την σύγκλιτο του καινούριου πανεπιστημίου. Η πρόταση δική μου, η οποία θα είναι και προς τη σύγκλιτο και προς τον Δήμο Καστοριάς, είναι τα επιπλέον διετή τμήματα να λειτουργήσουν στο γυμνάσιο πάνω στην Ομόνοια για να δώσουμε μια ζωή και στο κέντρο της πόλης. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι σήμερα είναι μια μέρα ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη μας και θέλω να πιστεύω ότι θα αγκαλιαστεί από το σύνολο της καστοριανής κοινωνίας και νομίζω ότι η πόλη πλέον γίνεται ένας πόλος έλξης και για εκπαιδευτικά θέματα.
και τα τρία τμήματα που λειτουργούν ήδη έχουν αποδείξει ότι το επίπεδο των σπουδών είναι πολύ υψηλό. Νομίζω ότι και τα δύο άλλα τμήματα, το μαθηματικό και της προσχολικής αγωγής, είναι δύο εκπαιδευτικά τμήματα που θα προσελκύσουν πολύ κόσμο. Να πω επίσης ότι το τμήμα αγωγής και φροντίδας της πρώιμης ηλικίας είναι το τρίτο τμήμα που υπάρχει πλέον στη χώρα. Άλλα δύο τμήματα υπάρχουν, ένα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ένα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και αυτό νομίζω ότι δείχνει και ότι θα είναι ένα τμήμα το οποίο θα έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Θεωρώ λοιπόν ότι η πανεπιστημιακή πλέον κοινότητα θα έχει και μια επιπλέον πόλη, την πόλη της Καστοριάς, και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Πότε ξεκινάνε τα τμήματα? Μέχρι τέλος Μαρτίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο και θα είναι στο επόμενο μηχανογραφικό.